Ληστεία έγινε το πρωί στα γραφεία του ενιαίου δημοσιογραφικού οργανισμού επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης στο κέντρο της Αθήνας. Ένοπλος ακινητοποίησε τους υπαλλήλους και άρπαξε τα χρήματα από το ταμείο, ενώ πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό. Ελάχιστα λεπτά χρειάστηκαν οι δύο άγνωστοι για να εισβάλλουν στα γραφεία του ενιαίου δημοσιογραφικού οργανισμού επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης στην οδό Σισίνη στο κέντρο της Αθήνας, όπως βλέπετε και από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος. Δείτε τον ένα ληστή που περιμένει έξω από το κτίριο. Ο δεύτερος, φορώντας κράνος και με μια τσάντα στην πλάτη, μπαίνει τρέχοντας προς τα ταμεία. Πρέπει να γνώριζε το χώρο γιατί άνοιξε την πόρτα του ταμείου και μπήκε μέσα. Ζήτησε να ανοίξει τα λεφτά, ζήτησε να ανοίξει το χρηματοπιβώτιο. Ο συνεργός του έχει σταθμεύσει τη μοτοσυκλέτα του μπροστά στην είσοδο του πάρκινγκ. Ένα αυτοκίνητο θέλει να μπει. Εκείνος, για να μην κινήσει υποψίες, την μετακινεί με φοβερή ψυχραιμία. Στη συνέχεια, χτυπά τον υπάλληλο security στο κεφάλι και τον ακινητοποιεί. Ο φύλακας αντιστάθηκε και προσπάθησε να τους εμποδίσει και χτυπήθηκε με το πίσω μέρος του όπλου στο κεφάλι. Τραυματίστηκε. Στο μεταξύ, ο δεύτερος ληστής βγαίνει από το χώρο των ταμείων έχοντας αρπάξει ό,τι χρήματα βρήκε. Και κατά την έξοδο του έδειξε ένα πυροβολισμό στον αέρα. Ανεβαίνει στη μοτοσυκλέτα που τον περιμένει ο συνεργός του και εξαφανίζονται. Πιστεύουμε ότι πήραν πολύ υψηλό ρίσκο αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα. Ο υπάλληλος security, ενώ είναι χτυπημένος, παραπατά, αλλά προσπαθεί να κυνηγήσει τους δύο κακοποιούς. Οι δράστες παρά τις αναζητήσεις δεν εντοπίστηκαν, ενώ ο Κάλικας μεταφέρθηκε στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το βίντεο με τις κινήσεις των ληστών.